δύο σχεδόν ώρες η σύσκεψη εδώ στο Δήμο των Λατσιών. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα λυθεί, τι θα γίνει? Αυτό που έχω πει είναι ότι θα δοθούν ένα χρονικό περιθώριο για μια 20 μέρες, ούτως ώστε να παραδοθεί στην κυκλοφορία και ο κόμβος Μεγάλου Αλεξάνδρου ή παρά το εργοστάσιο Μπίτα, όπως συνηθίζεται να λέγεται για να εντοπίζεται πιο εύκολα, να χρησιμοποιηθεί, να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις, να δούμε πώς αποσυφορείται και ο παλαιός δρόμος Λευκοσίας Λεμεσού που διαπερνά τα Λατσιά, και εάν υπάρχουν και συνεχίζουν τα προβλήματα, τότε θα δούμε και ποιες άλλες λύσεις μπορούν να εξευρεθούν για να εξυπηρετήσουν το Δήμο Λατσιών, γιατί και εγώ αναγνωρίζω ότι ο Δήμος Λατσιών δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, γιατί είναι η μόνη έξοδος από τη Λευκοσία που μπορεί να καλύψει την υπόλοιπη Κύπρο, η είσοδος από την υπόλοιπη Κύπρο προς τη Λευκοσία, αλλά και γιατί η περιοχή είναι βεβαρημένη με διάφορα έργα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια. Κύριε Υπουργέ, οριστικά η έξοδος παρά την Αρετούσα κλείνει, έτσι? Και ποιος είναι ο λόγος? Είπατε μέσα ότι δεν μπορούσε να κατασκευαστεί διαφορετικά ο δρόμος. Η απόσταση μεταξύ της εξόδου Αρετούσας μέχρι των νέων κυκλοφοριακών κόμβων είναι αποτρεπτική για σκοπούς ασφαλείας, δεδομένου ότι η απόσταση είναι πολύ μικρή, άρα δεν επιτρέπει την επιτάχυνση και την μείωση ταχύτητας την ίδια ώρα. Και είναι επικίνδυνο, γιατί αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο με μεγάλη ταχύτητα θα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ασφάλεια. Όμως είναι κάτι που και αυτόν βρίσκεται υπό μελέτη, αντιλαμβάνομαι τα αιτήματα, αλλά έχω πει μέσα ότι δεν θα ήθελα να είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει κάτι το οποίο θα επηρεάζει την ασφάλεια των κατοίκων και να το έχω στο λαιμό μου. Ωστόσο, κάτοικοι και ο Δήμος έχουν καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις προς το Υπουργείο και τα δημόσια έργα, και επίσης δεν έχει αποσαφινιστεί αν θα σταματήσουν τα έργα όπως ζήτησαν οι κάτοικοι για αυτή την περίοδο των 20 ημερών. Τα έργα είναι ήδη στο τέλος, άρα δεν τίθεται θέμα να σταματήσουν τα έργα. Αν θα ξεκινούσαν άλλα έργα, τότε θα το συζητούσαμε. Αλλά τα έργα είναι ήδη τελειωμένα και έτοιμα προς παράδοση. Άρα από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει καλή θέληση. Θα έχουμε επαφές με το τεχνικό τμήμα του Δήμου Λατσιών, μαζί με το τμήμα δημοσίων έργων. Θα ζητήσουμε να συζητήσουμε και με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και αν χρειαστεί στο επίπεδο και του Υπουργού, για να δούμε ποιες λύσεις μπορούν να εξευρεθούν για να εξυπηρετήσουν την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Κύριε Δημαρχέ, ο κύριος Υπουργός μίλησε για ένα χρονικό περιθώριο 20 περίπου ημερών. Αυτό σας ικανοποιεί? Αντιλαμβανόμαστε ότι ζείτε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ στο Λατσιά. Έτσι είναι, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση, θέλω να πιστεύω, με τον κύριο Υπουργό, στον οποίο εκθέσαμε τα προβλήματα ακριβώς αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στο Δήμο μας και τα οποία έχουν προκαλέσει αχρίαστη ταλαιπωρία και αναστάτωση στους δημότες μας. Εμείς επιμείναμε στο πάγιο αίτημα του Δήμου μας για επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων, γιατί μόνο έτσι θεωρούμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στον κύριο Υπουργό και υπήρξε η δέσμευση του κύριου Υπουργού και χαίρομαι γι' αυτόν, όπως εντός 20 ημερών εξεταστούν κάποιες τεχνικές ή και άλλες παρεφερείς προτάσεις οι οποίες θα μπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα που ταλανίζει αυτή τη στιγμή το Δήμο Λατσιών. Άρα δηλώνεται ικανοποιημένος μετά από την σημερινή συσκέψη? Μετά από τη σημερινή σύσκεψη, ναι, δηλώνουμε ικανοποιημένοι, πλην όμως θα αναμένουμε και θέλω να πιστεύω ότι ναι, θα υπάρξει θετική απάντηση και θα εξευρεθούν εκείνες οι τεχνικές λύσεις που θα μας λύσουν ουσιαστικά το πρόβλημα.
Σίγουρα έγινε ένα πρώτο βήμα. Θα είμαστε ικανοποιημένοι αν πραγματικά υλοποιηθούν υποσχέσεις ότι θα βρεθούν λύσεις. Στέκω στο δέσμευση του κυρίου Υπουργού ότι ναι, υπάρχουν οι λύσεις και θα πρέπει να βρεθούν. Θα δώσουμε την παράταση των 20 ημερών την οποία έχει ζητήσει ο κύριος Υπουργός, αλλά σίγουρα εμείς περιμένουμε ότι θα ανοίξουν ξανά οι προσβάσεις προς τον αυτοκινητόδρομο. Για μας είναι θέμα πραγματικά το οποίο εύκολα λύεται, φτάνει να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις και τα σωστά μέτρα από τα αρμόδια τμήματα της κυβέρνησης. Χωρίς μέτρα, φαντάζομαι αυτές οι Ναι, δεν θα λάβουμε οποιαδήποτε μέτρα, παρόλο που τα έργα, όπως έχει πει ο κύριος Υπουργός, θα συνεχιστούν.